Αντεπίθεση για την ομάδα του Ζαρού με τον Κλαπάκη. Κλαπάκης, πάντα Κλαπάκης, θα κάνει το σούτ, δεν ανησυχεί. Αλέκος Βλαστός γυρίζει από κοντά, χάνει την ευκαιρία ο Γιακουμάκης. Εκτελείται το φάουλ, χάνει μέσα από τα χέρια του την μπάλα σε αυτό το φάουλ κοινοριά και ο Φούλγερ. Και πάλι στο προσκήνιο ομάδα του Ατσαλένιο, το σούτ από το Χρανιαδάκι out. Το γέμισμα για τον... θα χάσει ο Φούλγκερ σε μια φάση που δεν φαινόταν ότι θα έχει απειλή για την ομάδα του Ατσαλένιο, για την ομάδα του Ζαρού. Εδώ η κεφαλιά άστοχη. Η μπάλα από κοντά, τεράστια ευκαιρία που χάνεται από τον Βλαστό. Εκτελεί το φάουλ από τον Χατζη Ανδρέου. Εξαιρετική αντίδραση από τον Φούλγκερ στο 46. Νέο σούτ, αυτή τη φορά θα μπλοκάρει εύκολα ο Φούλγκερ. Δυνατό σούτ, δύσκολη επέμβαση από τον Φούλγκερ. Να ο Κλαπάκης θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ. Η μπάλα τελικά, κόρνερ. Μέσα στην περιοχή η πάσα, το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει. Τελείται το φάουλ. Το δυνατό σούτ από κοντά, ο Σισκάκης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο σούτ έγινε από τον Καινουριάκη. Στο 70 λεπτό η λύτρωση για τους γηπεδούχους με τον Μιχάλη Σισκάκη, χρυσή αλλαγή. Ξανά το δυνατό σούτ του Μανώλη Καινουριάκη. Εκεί καιροφυλακτούσε ο Σισκάκης και άνοιξε το σκορ. Γίνεται εκεί το μπέρδεμα. Θα γίνει το σούτ από τον Τσαΐνη. Θα διώξουν οι αμυντικοί. Κακό διώξιμο από τον Φούλγκερ. Το σούτ άστοχο από τον Γιακουμάκη. Ομάδα του Ατσαλένιου που είναι στην κόντρα. Η πάσα για τον Γιακουμάκη και όμως το έχασε αυτό το γκολ. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ατσαλένιου, η οποία ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Σισκάκης θα κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρεται, δεν απομακρύνεται. Νέο γύρισμα, η μπάλα θα περάσει και πάλι από όλους.